ο επίλογος ενός από τα εκατοντάδες δράματα που παίζονται στη Μεσόγειο πάνω σε σάπια σκαριά, στιβαγμένα με αθώες ψυχές, γράφτηκε νωρίς το απόγευμα στο κημητήριο του Αγίου Λουκά στα Χανιά. Η ταφή της τετράχρονης Λουζίν από την Συρία που έσβησε από καχεξία, αφυδάτωση και υποσιτισμό και του 8 μηνών εμβρίου που δεν πρόλαβε να δει το φως της ζωής είναι η πιο σπαρακτική πτυχή του προσφυγικού και η πιο σκοτεινή της τελευταίας αποβίβασης προσφύγων στην Κρήτη. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν από το Λίβανο για να φτάσουν στη Μάλτα. Κάποια στιγμή, όπως συνήθως συμβαίνει, η μηχανή χάλασε. Ακυβέρνητο λοιπόν το πλοίο για 15 ημέρες στη θάλασσα. Τους τελείωσαν οι προμήθειες, δεν είχαν να φάνε, να πιούνε, δεν είχαν πόσιμο νερό οι άνθρωποι. Το ζευγάρι από την Συρία, έχοντας πια μείνει με την μόλις 1,5 έτους μοίρα, το μικρότερο κοριτσάκι τους, μέσα στον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του παιδιού του, καλείται να σταθεί όρθιο. Η δε μητέρα από την Παλαιστίνη που διασώθηκε μαζί με άλλους 60 πρόσφυγες στα νυχτά της Κρήτης και μεταφέρθηκε στους Καλούς Λιμένες, βίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο το ταξίδι της ελπίδας που εξελίχθηκε σε τραγωδία. Η θάλασσα αλληλεγγύης από το Ηράκλειο φρόντισε για τη μεταφορά της ίδιας και του συζύγου της σε διαμέρισμα της σύμπραξης στα Χανιά. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε όσο μπορούμε το δράμα των γονιών που χάσαν το παιδί τους και πρέπει άμεσα να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους σχετικά με το άσυλο και σχετικά με το πού θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ορθοπατήσουν. Η σιωπή στο κημητήριο του Αγίου Λουκά ήταν σήμερα εκοφαντική. Τα άψυχα κορμάκια γροθιά στο στομάχι μιας κοινωνίας που ακόμη αναζητά πολιτικές διαχείρισης του προσφυγικού. Λόγω της πολιτικής της Ευρώπης φρούριο, των κλειστών συνόρων, η Μεσόγειος έχει γεμίσει με πτώματα και με πτώματα μικρών παιδιών. Το παιδάκι αυτό είναι ένα από αυτά. Η τετράχρονη με το λαμπερό χαμόγελο και το σπινθυροβόλο βλέμμα είναι ένα από τα εκατοντάδες προσφυγόπουλα που έχουν χαθεί στα νερά της Μεσογείου. Από σήμερα είναι στην αγκαλιά της γης της Κρήτης μαζί με το 8 μηνών έμβριο.